αγώνας εδώ στην Πηλαία, ΑΕ Πηλαίας εναντίον αναγέννησης Νέου Ρυσίου, με τα πράσινα όπως βλέπετε η ομάδα του Νέου Ρυσίου, ο διαιτητής κ. Μπάντιος, ενώ με τις σκούρες εμφανίσεις σήμερα, όχι κίτρινα, η ομάδα της ΑΕ Πηλαίας. Εδώ στο κέντρο του κηπέδου είπαμε ο διαιτητής ο κύριος Βαγγέλης Μπάτζιος. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το Zen Garden. Για καφέ, για ποτό, φαγητό, μόνο στο Zen Garden στην Πηλαία. Ευχάριστο περιβάλλον μέσα στα δέντρα και μέσα στον κήπο, όπου θα πιείτε το ποτό σας και θα το ευχαριστηθείτε. Νικόλαο Πλαστήρα, 67, Πηλαία, έναντι Διακονίας. Και το παιχνίδι ξεκίνησε. Πίσω η μπάλα στους παίκτες της ΑΕ Πηλαίας. Προσπαθούν εκεί να πιέσουν. Η παλιά από την άλλη πλευρά, για να δούμε τώρα. Θα φύγει ο Γκεβέρο. Γκεβέρο θα κάνει την πάλι παλιά. Το σούτ που θα γίνει από τον Γιαννούσιο, θα φύγει ψηλά η μπάλα. Παραμένει πάντα το 0-0. Δυνατό σούτ και νέο σούτ εκεί θα γίνει από τον Βλάχο. Αριστερό η μπάλα, θα φύγει out. Και πάλι η ομάδα της Πηλαίας. Λάχος, βγαίνει αριστερά, σέντρα μέσα στην περιοχή. Το σούτ που θα γίνει, σούτ που έγινε εκεί από τον Νίκογλου, θα μπλοκάρει ο Καρσίκης. Η πάλι μάθησα επιλέγει στην επίθεση, η παλιά για τον Βλάχο. Βλάχος και πολύ καλό, πολύ δυνατό σούτ και τον γκολ. Δυνατό σούτ και 1-0, φανταστικό γκολ, γκολ για highlights. Για highlight πραγματικά αυτό το γκολ του Βλάχου και ρευνοβόλησε τον τερματοφύλακα Καρσίκη, θα γράψει το 1-0. Αυτό το δυνατό σουτ του Βλάχου, τον οποίο το βλέπουμε εδώ να χαιρετάει και τον κύριο Παγιοργίου, τον προπονητή του. 1-0. Γκόλιας, θα βγάλει το Φολίδι. Γκόλιας, θα πάει αρκετά πλάγια, θα γυρίσει την μπάλα στα χέρια του Καρσίκη. Για να δούμε τώρα, προσπαθούν να βγάλουν παίχτες του Ρυσίου, θα γίνει το λάθος. Για να δούμε. Γκόλιας έκλεψε, πήρε την μπάλα. Γκόλιας και θα πλασάρει, ιδανικά θα κάνει το 2-0. Άγγελος Γκόλιας και 2-0 για την ομάδα της ΑΕ Πηλαίας. Παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Το λάθος από τους αμυντικούς του Νέου Ρυσίου, δεν μπορούσαν να διώξουν την μπάλα και ο Γκόλιας το εκμεταλλευτεί. Προβάδισμα 2 τερμάτων στην ΑΕ Πηλαίας. Τρίτη το κόρνερ. Κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Το δυνατό σου του Γκόλια, όμως ο διαιτητής θα σφυρίξει φάουλ επιθετικό. Φάουλ δεν θα μετρήσει φάση και λήξη του ημιχρόνου 2-0. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το Zen Garden. Για καφέ, για ποτό, φαγητό, μόνο στο Zen Garden στην Πηλαία. Ευχάριστο περιβάλλον μέσα στα δέντρα και μέσα στον κήπο, όπου θα πιείτε το ποτό σας και θα το ευχαριστηθείτε. Νικόλαο Πλαστήρα, 67, Πηλαία, έναντι Διακονίας. Δεύτερο ημίχρονο 2-0 για την ΑΕ Πηλαίας από το πρώτο μέρος. Έβγαλε και ο Κωνσταντινίδης. Θα λίγο να γίνει το λάθος. Για να τώρα φεύγει ο Γκεμπαπίδης. Γκεμπαπίδης πάει αρκετά στην άκρη. Θα βγάλει τώρα τον Γκόλια. Γκόλιας, προσπαθεί ο Γκόλιας, όμως ο Κασίκης τελευταία στιγμή θα μπλοκάρει την μπάλα. Νέα ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕ Πηλαίας. Και για να τώρα στην επίθεση, εκεί είναι ο Γιαννούσιος. Γιαννούσιος και γκολ. Γιαννούσιος και 2-1 θα μειώσει ο Γιαννούσιος για την ομάδα του Ρυσίου. Θα την βάλει και πάλι ουσιαστικά στο παιχνίδι μετά το 2-1 αυτό. Θα μειώσει. Θα γίνει το φάουλ από τον Γκόλια. Θα πεταχτεί εκεί ο Ντέρος και θα κάνει το. Βλέπετε, σαν βλέπουμε τη φάση, πετάγεται εκεί ο Ντέρος. Θα πάρει την μπάλα, θα πάρει αυτή την παλιά. Πάρε βάλει από τον Γκόλια και θα κάνει το 3-1 ο Ντέρος. Και βλέπετε ότι πανηγυρίζουν με τον Γκόλια που έκλουδησε την μπάλα. 3-1 προηγείται η ομάδα της ΑΕ Πηλαίας. Στην επίθεση και πάλι η ομάδα της ΑΕ Πηλαίας από την άλλη πλευρά. Γκόλιας και πάλι. Θα βγάλει μόνο το εκεί τον Αυγίδη. Ο Αυγίδης θα πλασάρει, πάλι θα βρει και το χέρι εκεί του Κουγιουμτζή και θα κάνει το 4-1. 4-1 με τον Αυγίδη σφραγίζει. Το τρίποντο σφραγίζει την νίκη για την ομάδα της ΑΕ Πηλαίας. Ο Αυγίδης, αυτό το πάρε βάλε από τον Γκόλια. Γκόλιας που ήταν πρωταγωνιστής σχεδόν σε όλα τα γκολ. Πίσω η μπάλα, Γκόλιας θα βγει εκεί ανάμεσα στην πλάτη της άμυνας. Θα πάρει την μπάλα, θα πλασάρει πάνω από τα δοκάρια του Καρσίκη. Παραλίγο να γίνει το γκολ. Πίσω η μπάλα.
Βλέπετε, υπάρχει μια νευρικότητα. Δεν μπορούσε ο Καρσίκ να την κρατήσει. Μια νευρικότητα. Ψυχολογία δεν είναι καλή και τόσο για τους παίκτες του Νέου Ρουσίου. Και λήξη του αγώνα που θα σφυρίξει ο κ. Μπάτζιος. Τελικό αποτέλεσμα 4-1 για την ομάδα της ΑΕΠ Πηλέας.